Έχουμε, φιλοξενούμε εδώ ζωντανά στο ραδιοθάλαμο του Aegean Voice και στην εκπομπή τον κύριο Νίκο Κουτελιέρη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τη δύναμη δημιουργίας, με υποψήφιο δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυλάδων, το Βασίλη Βρούτσι. Να μπούμε λοιπόν στο διατάφτα και οπωσδήποτε όπως καταλάβατε επειδή για αυτά τα θέματα κυρίως όχι ότι δεν έχετε ασχοληθεί και με περιβάλλον και με άλλα θέματα έχετε ασχοληθεί κύριε Κουτελιέρη θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα του αεροδρομίου. Ένα θέμα το οποίο επανέφερε και αυτή είναι η αλήθεια. Η παρούσα Δημοτική Αρχή πριν από λίγα χρόνια, μάλιστα βοήθησε θα έλεγε κανείς με κάποιες διαδικασίες, μελέτες κλπ που απαιτούνταν ώστε να γίνουν λίγο πιο γρήγορα οι διαδικασίες στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, χωρίς να είναι στην αρμοδιότητά της. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο να αναγγελθεί η απαλωτρίωση που απαιτείται, έτσι. Σωστά. Πλην έχω μια διαφορετική άποψη. Παρακαλώ. Για την εκκίνηση της όλης υπόθεσης, mm -hmm. λόγω ότι γνωρίζω ναι. αρκετούς χειριστές, γνωρίζω τις εταιρείε. λοιπόν θα υπενθυμίσω όμως τον κόσμο ότι αυτό η καραμέλα που λέει η Δημοτική Αρχή ότι εκείνη το ξεκίνησε θα πρέπει να... Να διαμορφώσω μια άλλη άποψη στον κόσμο και να υπενθυμίσω ότι ε, την επίσκεψη του κυρίου Μάρκου. Την, ε, Θα μας λέτε και ποιοι είναι αυτή Ο κύριος πόλη. Μάρκου ήταν ο αρχιπειλότο τη ε, Ολυμπιακή ε, Λίγο πριν τη συγχώνευση ή κατά τη διάρκεια τη mm -hmm. ε, Και είχε κάνει επαφές με ένα επιτελείο, μια επιτροπή σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα. Με αυτό το αίτημα. Οι αεροπορικές εταιρείες, ε, ξέρετε με ότι λειτουργούν πολύ ανταγωνιστικά, κοιτάζουν το τεχνικό και επιχειρησιακό κομμάτι της υπόθεσης mm -hmm. και ζήτησαν μεγαλύτερα αεροδρόμια για, για να μπορούν να επιχειρούν με μεγαλύτερα αεροσκάφη, τα οποία ο κύριος λόγος που ήθελαν να το κάνουν αυτό είναι ότι τα μικρά αεροσκάφη αυτά τίνουν πλέον προς κατάργηση, έχουν, έχει σταματήσει η παραγωγή τους. Mm -hmm και τα μεγαλύτερα τύπου 78 θέσεων είναι πιο ανταγωνιστικά και μπορούν ας πούμε, να βιοπορήσουν. Άρα υπήρξε μια παρότρινση, υπήρχε Υπήρχε παρότρινση, να πείτε. προσέχτε, υπήρχε παρότρινση από τις αεροπορικές εταιρείε Έχουν γραφτεί πάρα πολλά δημοσιεύματα γι' αυτό, για την επίσκεψη του κυρίου Μάρκου. Είχαν βγάλει φωτογραφίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει πάει στη Μήλο, έχει πάει στην Αστυπάλαια, έχει πάει στη Σύρο, έχει πάει στη Αλλού έγιναν, μάθατε, αλλού έγιναν τέτοιες διεργασίες Βέβαια, όπως η Σε αυτά Άτσο. τα νησιά που Μάλισο. σας λέω. Ωραία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη Σύρο που έχει μπει ο εργολάβο μέσα. Mm -hmm. Βλέπουμε ότι και η μήλο προχωράει στα ίδια στάδια με μας. Mm -hmm. ε, Η πάρο τα γνωρίζεται. Λοιπόν, ωραία λοιπόν. Λοιπόν ε, ξεκίνησε από εκεί αλλά και από η Δημοτική Ποιοσφαιρία το προχώρησε. Η Δημοτική Αρχή mm -hmm. το προχώρησε επικοινωνιακά με σκοπό να αποκομίσει ψήφου, παραμονές των εκλογών του 2014 και ερχόμαστε στο σήμερα που αυτή αυτός ακριβώς ο λόγος και το προσωπικό στίχημα του Δημάρχου Βλέπουμε ότι το έχει χάσει. Ναι, γιατί είχε πει ότι μέχρι τι επόμενε εκλογέ θα Βλέπουμε έχει λειτουργήσει ότι χάθηκε, γι' αυτό και έχουν με σταματήσει. Τον επεκτα... Με τον επεκταμένο Μπράβο. πλέον διάδρομο. Έχουν σταματήσει λοιπόν πλέον να παίζουν αυτό το επιχείρημα να αποκομίσουν και ξανά και φέτο και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση πάλι ψήφου ότι θα φτιάξουν αεροδρόμιο. Δεν θα φτιάξει καμία δημοτική αρχή αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο θα το φτιάξει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το κράτος. Μάλιστα. Ε, δεν ξέρω αν έχετε κάτι από αυτού για να περάσουμε και στο κυκλοφοριακό. Κοιτάξτε, Άλλο, δηλαδή, εμείς, κάτι. εμείς το πρόγραμμά μας για να αναφερθούμε και σε αυτό, ναι, φυσικά, φυσικά και θα συνεχίσουμε και θα πιέσουμε το αεροδρόμιο να επεκταθεί mm -hmm. ε, όταν θα πρέπει να επεκταθεί. Ε, παρόλα τα αυτά όμως η προέκταση του διαδρόμου, Έρχεται σε πολύ μακροχρόνια, ας το πούμε. Θέλει δηλαδή και άλλο θέλει χρόνο. Θέλει και άλλο πόμα. χρόνο. Εγώ βάζω μπροστά αρκετά χρόνια, ας ναι. μην πω τώρα ένα νούμερο, ναι. αλλά κάποια πράγματα ε, που είναι α, αμέσως αναγκαία μπορούν να γίνουν και την επόμενη μέρα. Και mm. από αύριο που λέμε. Όπως... Είναι πράγματα που έχουμε ζητήσει και εμείς. Υποδομές εννοείται. Σε θέματα υποδομών κτηριακών, mm. πίστας. Πώς μπορούν αεροσκαφών. να ξεκινήσουν. Έχει δικαίωμα ο Δήμος, έχει ο, δικαίωμα ο, Δήμος, ο ιδιώτης. Ο Δήμος, κοιτάξτε, έχει το δικαίωμα όσο αφορά μια χρηματοδότηση στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορία ως φορέας του νησιού Για να και, προχωρήσει ένας, κάτι. και ένας οποιοδήποτε φορέας και ένας οποιοδήποτε ιδιώτης. Ναι. Μπορεί να χρηματοδοτήσει την ΥΠΑ να μία πει αναβάθμιση. κάνω μια δωρεά ναι. για μια συγκεκριμένη αναβάθμιση. Ναι. Η ΕΠΑ είναι υποχρεωμένη να εκπονήσει μελέτη. Και να κάνει τον διαγωνισμό αν χρειαστεί διαγωνισμό, αν είναι κάτι μικρό, αν είναι κάτι μεγάλο. Αναλόγω. Ναι. Λοιπόν, πράγματα πολλά μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα στο αεροδρόμιο. Ναι. Επίση, τίθονται πολλά ζητήματα επιχειρησιακά, τεχνικά, ε, όσον αφορά την ασφάλεια των, ε, των αερομεταφορών στην περιοχή μα. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση στην περιοχή μα. Δηλαδή, απαιτείται αυτή τη στιγμή στην άξονα να έρθει ένα εναέριο ελεκτή. Ναι. Απαιτείται. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι πάρω. ζήτημα, είναι της, ζήτημα ε, της, πολιτικής ζήτημα Ε, δεν θα μπαίνουμε τώρα Όχι. και σε αυτά να λέμε ότι μπορούμε η Δημοτική όμως, αρχή, μπορούμε αρχή είναι όμως υπεύθυνη να, γι' αυτό. Αυτοί, ο, δεν ζήτησα ευθύνε ναι, αυτό. Ναι. Σα Σας, μιλάω τώρα για το πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Ότι εσείς θα πιέσετε και γι' αυτό. Προγραμματικές μας θέσεις. Ναι. ναι. Πάντως νομίζω ότι οι υπάλληλοι του αεροδρομίου θα πρέπει να το γνωρίζουν και να το έχουν μεταφέρει στην ηγεσία. Και εκείνοι το έχουν μεταφέρει και το γνωρίζει η υπηρεσία. Αλλά θα πρέπει και ο Δήμος να πιέσει και να χτυπήσει τις κατάλληλε πόρτες. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι θέμα προσωπικού. Ε, θέμα άλλων υποδόμων. Θέμα ΣΕΝΚΕΝ. Mm -hmm. Πολλά πράγματα είναι μικρά μεν, αλλά μπορούν να βελτιώσουν. Για τα οποία μόνο πίεση ναι. μπορεί να ασκήσει μόνο πίεση. ο Δήμο. Έτσι, πίεση. για να τα λέμε ξεκάθαρα. Σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να χρησιμοποιήσει και μία χρηματοδότηση ή λίγε μικρέ υποδομέ μπορεί να τι κάνει και ο Δήμο. Μάλιστα. Βέβαια, εδώ να πούμε, κυρίε και κύριοι, ότι και η πίεση χρειάζεται και χρειάζεται πάρα πολύ. Γιατί? Αν θυμάμαι καλά, κύριε Κουταλιέρη, ξέρω ότι τα γνωρίζετε πολύ καλά αυτά, το αεροδρόμιο της Νάξου ήταν από τα αεροδρόμια που είχε πάρει μηδέν χρηματοδότηση, πολύ σωστά. ακόμη και για αλλαγή, που λέει ο λόγος, μιας λάμπας του αεροδρομίου. Πολύ σωστά, ναι. Έτσι, και εκεί... Κανείς δεν πίεζε. Τώρα οι υπάλληλοι μπορεί να το έθεταν. Αλλά βλέπαμε ότι το αεροδρόμιο της Νάξου για την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ήταν ως αν να μην υπήρχε να σε υπάρχει. θέμα Δυστυχώς. συντήρησης τουλάχιστον. Έτσι. Δυστυχώς. Λοιπόν, Εγώ προσωπικά θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό. Είμαι βέβαιη. Έτσι, <laughs> Είμαι βέβαιη. Εφόσον εκλεγούμε Θέλω και να είναι Θέλω να ρωτήσω ο και βασίλης. κάτι και πολύ γρήγορα ναι. να μου το απαντήσετε, αν μπορείτε, αλλιώ θα φιλοξενήσουμε και τον επικεφαλής και θα μας αναφερθεί ναι. πάνω σε αυτό, πιστεύω. Ε, ποια είναι η γνώμη σας για την προσπάθεια ε, κατασκευής, ε, αφού βέβαια βρεθεί ο χώρος και όλα αυτά, για μεγάλο αεροδρόμιο, κάτι που στο παρελθόν επιχειρήθηκε και τελικώ δεν έγινε. Ναι. Είστε τη άποψη για μεγάλο αεροδρόμιο, Βεβαίω. Είμαστε τη άποψη και θα ξανακινήσουμε τι προσπάθειε για ένα μεγάλο αεροδρόμιο. Ε, όμως να ξέρετε ότι. Με τη χρηματοδότηση, έχετε σκεφτεί πώ θα γίνει, που είναι δύσκολο πολύ. Ο... Και... Θα ξεκινήσει από το μηδέν, κυρία Μαύρου. Πρώτα θα ξαναβρεθεί ο χώρος αν είναι τα αυλιά, αν είναι κάπου αλλού εγώ δεν μπορώ να το πω, θα το πούνε οι ειδικοί οι mm, μελετητές, mm. Ε, και θα προσπαθήσουμε να κινήσουμε μια Είστε τέτοια λοιπόν περίπτωση. Να κρατήσουμε αυτό, Είμαστε τα περισσότερα υπέρ. θα μας τα πει ο επικεφαλής. Ε, τώρα να πάμε στο κυκλοφοριακό. Ναι. Σεις λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι είχατε και επιχείρηση στην Οδό Μέση στην πόλη της Νάξου μαζί με άλλους επαγγελματίες αλλά και κατοίκους της περιοχής ξεκινήσατε έναν αγώνα τον οποίο κερδίσατε μετά από δύο νομίζω χρόνια ναι. ναι ε, να μην γίνεται ειδική ρύθμιση κάθε καλοκαίρι και να στρέφεται η κυκλοφορία που έρχεται είτε από τον Άγιο Προκόπιο είτε από τη χώρα ε, όταν ήταν ε, ναι, ήταν διπλής κατεύθυνσης, δεξιά, προς την πλατεία Πρωτοδικίου και έφευγε λοιπόν αυτή η κίνηση, την έδιωχνε, ε, αυτή η δική ρύθμιση που γινόταν για δύο χρόνια στη δική σας πλευρά. Ε, δεν ήταν όμως μόνο αυτό που σας απασχόλησε. Γενικότερα για το κυκλοφοριακό, επειδή αυτό το αναφέραμε και στο πρώτη, στην πρώτη ενότητα, ε, τι έχετε να πείτε το κυκλοφοριακό είναι. Έτσι όπω λειτουργεί σήμερα, έτσι ενώ. Είναι, είναι φανερά ένα κυκλοφοριακό το οποίο έχει αποτύχει. Μπορώ να πω στη μεγαλύτερη του κλίμακα. Αυτό που ωφέλησε. Γιατί το λέτε αυτό στη μεγαλύτερη. Γιατί δυστυχώ ο σκοπό ο οποίο αναφέρει και ο μελετητή. Γιατί σε κάποιου κόμπου, α πούμε, κινείται η κυκλοφορία πιο γρήγορα. Μπράβο, γι' και αυτό δεν, είναι εμφανέ. Σε οφ... κάποιου άλλου. Όχι. Ναι, Συμφωνώ, οι κόμβοι είπαμε λειτουργούν ω ε, ρυθμιστέ ναι. στο, στο να υπάρχει ομαλή κυκλοφορία. Ναι. Πλην όμω οι προδιαγραφέ που έγινε η μελέτη ε, δυστυχώ δεν φτάνουν στα νούμερα τα σημερινά τη ε, κίνηση των αυτοκινήτων. Mm -hmm. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ε, αυξήθηκε δεν υπάρχουν... και από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται ή που συντάχθηκε και εγκρίθηκε ε, αυτή η μελέτη, αυξήθηκε κατά πολύ. Μία κυρία Μαύρου, μία, 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 προσφορά έκαναν οι ακτοπλοϊκέ εταιρείε στη μετακίνηση την οικογενειακή με αυτοκίνητο mm -hmm. και έφεραν όλοι τα αυτοκίνητά του. Mm -hmm. Τι άλλο να πούμε. Mm -hmm. Κατέπεσε δηλαδή η κυκλοφοριακή μελέτη ε, και η αριθμή τη με μία προσφορά των ακτοπλοϊκών εταιρεών. Mm -hmm. Τι άλλο να σα πω. Με δωρεάν ειστήρια Όχι τον δωρεάν. Είχαν μισή, μισή, τιμή τη ναι. με, ναι. μετακίνηση ναι. του αυτοκινήτου. Ναι, ναι. Τι άλλο να σα πω. Ναι. Αυτό είχε προβλεφθεί. Όχι, δεν είχε προβλεφθεί. Παρόλα αυτά, εμείς οι δυνατότητε, έτσι όπω είναι ρημοτομημένοι εντό εισαγωγικών η λοιπόν λέμε. Γιατί μόνο ρημοτομία ναι. δεν έχει αυτή η πόλη. Λοιπόν. Ε, πιστεύετε ότι. Εμεί εμείς, λοιπόν υπάρχει τι λέμε. Ελπίδα. Να σας πω. ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Ναι. Ε, Δυστυχώ, η δημοτική αρχή το άφησε το θέμα στη μέση. Το άφησε στη μέση γιατί, γιατί υπάρχει ένα τρίτο στάδιο mm -hmm. τη κυκλοφοριακή Μελέτη, το έχω εδώ στα χέρια μου μπροστά μου, ναι. το οποίο λέει σχέδιο δράση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή της χώρας κατά τη θερινή περίοδο. Έχει γίνει δηλαδή μια μελέτη. Υπάρχει μια εξειδίκευση υπάρχει εδώ. Υπάρχει μια μελέτη λοιπόν, mm -hmm. την οποία την έχει η Δημοτική Αρχή από τις 22 Δεκάτου του 2013, την οποία δεν εφάρμοσε αυτή λοιπόν η μελέτη κυρία Μαύρου ποιος, λέει... Αυτή ποιος την, ποιος, την, ποιος την παρήγγειλε αυτή τη μελέτη. Την παρήγγειλε ο Δήμο, δεν μπορώ να την παραγγείλω εγώ. Ειδικά για το καλοκαίρι. Ειδικά για το καλοκαίρι. Και την οποία δεν υλοποίησε δεν μετά. Δεν υλοποίησε. Ήταν η τρίτη φάση του κυκλοφοριακού. Τι συνέφερε αυτό. Να μην την υλοποιήσει, ενώ είχε εξειδικεύσει το θέμα. Αυτό εννοώ. Για του δικού του λόγου, του οποίου θα του ρωτήσετε. Βεβαίω και θα του ρωτήσω τώρα τους. που μου το φέρνετε. Λοιπόν, Βέβαια. Λοιπόν, γιατί δεν την υλοποίησαν. Ναι. Προφανώ γιατί δεν του συνέφερε να την υλοποιήσουν. Θυγόντουσαν άνθρωποι δικοί του, ψήφοι του και τα λοιπά. Ας μην τα λέμε. Καλά το κυκλοφοριακό ε, να πούμε περιπτώσει. εδώ για όσους δεν γνωρίζουν που μας ακούν. Πάντα το ξέρετε ότι έχει δεχτεί όποια μελέτη και αν είναι αυτή παρεμβάσεις από επαγγελματίες κυρίως ε, και η, 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 πολιτική, η τοπική, Κυρία, πολιτική. Η, η, αρχική μελέτη πήρε, πήρε υπόψη τους. λα, έλαβε υπόψη της τους φορείς της Νάξου και γι' αυτό έχει διαμορφωθεί έτσι. Λοιπόν, μετά από εκεί και πέρα. Η αρχική, λέτε. Η αρχική. Αυτή δεν έλαβε υπόψη το, τη και για τον καλοκαίρι. Αυτή η μελέτη δεν την εφάρμοσε η Δημοκρατία. Άλλο αυτό, αλλά γράφει αν ελήφθησαν υπόψη βεβαίως, οι προτάσει των φορέων για πεζούς και τα σχετικά. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, η πολύ για πεζού απαιτεί κάποιε προδιαγραφέ. Ήταν το όρομα του κυρίου Λιανού αυτό απαιτεί απαιτεί που δεν έγινε ποτέ πράξη. Χωροθέτηση πάρκινγκ, δημιουργία σταθμών πάρκινγκ είναι έτσι όχι χωράφια, ναι. ε, απαιτεί χώρου στάθμευσης και διαγράμμιση κάτω από τα σπίτια mm -hmm. των ε, κατοίκων, απαιτεί σε κάποια σημεία της πόλης να κλείνει η πόλη, mm -hmm. απαιτεί ε, δημοτική συγκοινωνία αστική έτσι, ναι. δωρεάν και ε, βεβαίως απαιτεί ε, χορήγηση καρτών στους μόνιμους κατοίκους Εδώ τώρα με τις κάρτες Οι οποίοι, οποί θα περνάνε, θα έχουν το δικαίωμα να περνάνε εντός της περιοχής της κλειστής που λέμε Του δακτυλίου ναι. ας το πούμε έτσι για να καταλαβαίνόμαστε αυτινού του δακτυλίου λοιπόν που θα κλείνει η πόλη τα καλοκαίρια ο μόνιμος κάτοικος θα έχει το δικαίωμα με αυτή την κάρτα να περνάει μέσα στο, να πηγαίνει ναι. στο σπίτι του. Εσεί, ναι. Εσείς, με αυτά τα μέτρα που έπαιρναν το καλοκαίρι, είδατε κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Δεν συνέβαινε. Όχι, βέβαια. Είχαν ναι. βάλει ακόμα και μπράβου στα σημεία αυτά για να κόβουν την κίνηση και να μην περνάει κανένα από το σήμα, ιδιαίτερα στην οδό Ναι. Εντάξει, τώρα μην λέμε και την ε, φράση μπράβου, δεν θα τη δεχτώ. Έτσι λειτουργήσαν. Δικό σας, δική σα η έκφραση. Μα, μα πήγαν να γίνουν φασαρίε εκεί. Έγιναν. Έγιναν. Ε, ήταν, α πούμε, ε, κάποιοι ναι, υπάλληλοι ιδιώτε. Δεν ξέρω τι. Ήταν, ήταν ε, ένα ιδιώτη τον τον έχει προσλάβει η Ένωση Εγώ θέλω να σα πω το εξή. Θέλω να σα πω, συμφωνείτε ότι πάντα τα συμφέροντα εντό εισαγωγικών με την έννοια επαγγελματίε, επιχειρήσει παρεμβαίνουν πολλέ φορέ σε τέτοια έργα εντό εισαγωγικών πάλι σε Κυρία Μαύρου, το να πάρει. Ναι ή όχι. Παρεμβαίνουν, αλλά πώ παρεμβαίνουν Μάλιστα. εκ των υστέρων, γιατί δεν έχουν ενημερωθεί. Όταν λοιπόν πιάνει τον κόσμο και κάνει μια διαβούλευση ουσία. Να σα ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδάκη. Και παίρνει τη γνώμη σου. Πιστεύετε ότι αν εκαλεί ναι. το πλήθο των επαγγελματιών, θα βρίσκονταν πολύ στη διαβούλευση αυτή. Γιατί το έχω δει να είναι ανοιχτό το κάλεσμα ναι, για κάποια ζητήματα ναι. και δυστυχώ εδώ οφείλω να πω ότι. Αναρωτιέμαι γιατί οι επαγγελματίε ή και οι κάτοικοι, οι δημότε γενικότερα, δεν ανταποκρίνονται στι τέτοιε προσκλήσει. Και γι' αυτό πολλέ φορέ ε, εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι όταν αντιδρούν. Ναι. Εμείς Εμεί, σαν συνδυασμό δύναμη δημιουργία, αυτό θέμε να το εφαρμόσουμε, θέμε τον κόσμο κοντά μα, ναι. θέμε να διαμορφώνονται οι αποφάσει του Δημοτικού Συμβουλίου με την άποψη τη κοινωνία. Και όχι με την κοινωνία Απούσα mm -hmm. αυτό το κοινωνία Απούσα το έχουν διαμορφώσει οι δημοτικές αρχές έως σήμερα γιατί δυστυχώς δεν τους θέλουν μέσα στα πόδια τους θέλουν να κάνουν ναι, αυτό δηλαδή που νομίζουν αυτοί δηλαδή θα έπρεπε αυτοί. αλλιώς να διαχειρίζονταν την πρόσκληση με άλλο τρόπο ώστε να έχουν περισσότερο κόσμο γιατί πρόσκληση έκαναν προσκλήσεις και γίνονται κατά καιρούς ναι, ναι, κατά το καιρούς. θέμα είναι όταν προσκαλείς κάποιον ναι. και τον φέρνεις Τελικά, τον λαμβάνει υπόψη σου ή δεν τον λαμβάνει. Αυτό έχει ε, ναι, απαξιώσει. Δεν μπορεί μία άποψη όμω να καθορίσει το σύνολο. Σε μία άποψη. Στη ναι. δημοκρατία ζούμε, έτσι. Ναι, σε απλά, δημοκρατία. Απλά, Στη δημοκρατία λειτουργεί η πλειοψηφία ότι ναι, αποφασίζει. Όταν καλείς... Αυτό, συγκεκριμένο αυτή είναι η κόσμο. Τέλο πάντων, α μην πάμε σε λεπτομέρειε. άρα λοιπόν, εσεί πιστεύετε. Εμεί θέλουμε θα... τον κόσμο κοντά μα. Θα είναι κοντά σα ο κόσμο περισσότερο. Το, κυκλο, το κυκλοφοριακό. Θα ανταποκρίνετε δηλαδή σε αυτέ τι προσκλήσει. Το κυκλοφοριακό, βεβαίω. Το κυκλοφοριακό θα το βάλουμε σε νέα βάση από την αρχή. Θα ζητήσουμε επανεξέταση, επαναδιαβούλευση για το κυκλοφοριακό και βεβαίω οτιδήποτε γίνει, οτιδήποτε αποφασιστεί θα έχει την απαιτούμενη μελέτη από ειδικό συγκοινωνιολόγο Εννοείται και, αυτό, και θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Μάλιστα. Γιατί, κυρία Μαύρου, αυτή η μελέτη που είναι αυτή τη στιγμή και λειτουργεί δεν έχει εφαρμοστεί στο ακέραιο. Λείπουν κόμβοι, λείπουν σήματα, ε, δεν εφαρμόζονται τα σήματα. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν προχώρησε. Μάλιστα. Ε, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Εδώ κάπου ολοκληρώνουμε γιατί ο χρόνος Ευχαριστώ δυστυχώς είναι ε, ανένδοτος. Ε, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάνω απ' όλα Η... εύχομαι όλοι να δράσουν. Ε... Η δύναμη δημιουργίας με τον Βασίλη το Βρούτσι. θα φέρει νέα δεδομένα στην τοπική μας κοινωνία. Θέμε τον κόσμο μαζί μας, να... θέμε την άποψή του και θα λειτουργήσουμε με την άποψή του και τη γνώμη του. Εμείς θα βάλουμε την πρωτοβουλία και τον εθελοντισμό μπροστά και πίσω θα είμαστε εμείς. Δεν θέλουμε να καπελώσουμε κανένα. Για να εκτελείται εννοείται. Ενδεχομένω ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε, όχι να χρησιμοποιήσουμε με την κακή έννοια, ενδεχομένως να ζητήσουμε βοήθεια και συνεισφορά από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι, μην είναι και στο δικό μας ψηφοδελτίο, δηλαδή να είναι σε άλλο, αλλά είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους. Mm -hmm. Δεν βάζουμε τέτοια ζητήματα. Εμεί Εμείς τους θέμε όλους. Μάλιστα. Ανοιχτή λοιπόν πολύ στον ανοιχτή. κόσμο γενικότερα. Πολύ ανοιχτή. ανοιχτή. Να είστε καλά, κύριε